Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Δεν έκανα παλαμάκι. Τώρα βγήκε, μια χαρά. Είμαστε σωστοί, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πένα. Για πες. Τι να πω. Καταρχάς θεωρείς ότι θα κοπεί σήμερα ο ήχος ή όχι? Θέλω να στοιχηματίσεις. Καταλάβαμε γιατί κόπηκε την προηγούμενη φορά. Έχω την εντύπωση ότι επειδή δεν είχα βάλει το Do Not Disturb στο ρολόι την ώρα που ξεκινούσαμε και το έβαλα μετά από λίγο, ναι, μάλλον αποφάσισα ότι με κάνει disturb του GarageBand και σταμάτησε στον υπολογιστή. Λέει, οπότε πάει αυτό μάλλον να πάρει το μικρόφωνο. Ναι. Να κάνει κάτι τέτοιο. Για να μπορείς να απαντάς στο τηλέφωνο από τον υπολογιστή. Είναι από αυτές τις μαγείες που... Ναι. Στο πιο απλό σενάριο και στο 80% του πληθυσμού, ξέρεις, it just works, αλλά μόλις αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο περίπλοκα τα... Εντάξει, είσαι εκπλήξεις. Ναι. Και ως γνωστόν οι εκπλήξεις δεν είναι ωραίες, γενικά. Όχι, δεν είναι ωραίες οι εκπλήξεις στο software, τουλάχιστον. Γενικότερα δεν είναι ωραίες οι εκπλήξεις, γιατί... Δεν ξέρω πού θα τα κατέληγα, αλλά ήθελα να πω ότι οι εκπλήξεις, όταν κάποιος σου κάνει ένα δώρο έκπληξη, κάτι ρε παιδί μου έκπληξη, άλλο αυτό. Οι εκπλήξεις όταν συμβαίνει κάτι το οποίο σου αλλάζει το πώς θα έκανες κάτι, δηλαδή πώς να το πω. Δηλαδή, την εικόνα που έχεις για την πραγματικότητα. Αυτές οι εκπλήξεις δεν είναι ωραίες, νομίζω. Προφανώς, το να σου κάνουν ένα πάρτι έκπληξη, ένα δώρο έκπληξη, φαντάζομαι ότι. Είναι μόνο καλό. Για το περισσότερο μέρος των ανθρώπων. Το April Fools σ' αρέσει που κάνουν οι εταιρείες, το βαριέσαι? Έχω κουραστεί σε σημείο. Προσπαθώ και αναρωτιέμαι πώς γίνεται να μην είχαν κουραστεί αυτοί που παρακολουθούσαν αυτά τα πράγματα πριν από μένα. Απλά μπορεί να μην ήταν τόσο πολύ μόδα. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, υπάρχουν κάποια καλά April Fools που γινόταν πριν από καμιά δεκαετία, 15ετία. Ναι, εκεί ήταν που έπαιζε πάρα πολύ. Εντάξει, το κάναμε μία φορά, το κάνανε κάποιοι πρώτη φορά, ή τουλάχιστον εγώ είδα κάποια για πρώτη φορά και αισθάνθηκα ότι αυτό έχει πλάκα. Νομίζω όμως ότι δεν είχε μετά πλάκα. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, θυμάμαι ήταν μια-δυο χρονιές που όλοι για κάποιο λόγο πηγαίνουν να δουν τι April Fools έχει κάνει Google εκείνη τη μέρα. Ναι. Έπαιζε πάρα πολύ αυτό. Ή ας πούμε το Stack Overflow που πάντα έχει έναν χαζό τρόπο να κάνεις browse στην εφαρμογή. Ναι. Ή βάζουν κάποιο περίεργο mode, ας πούμε, στην εφαρμογή. Αυτό που είχαμε κάνει και εμείς σε Sourceware. Είχαμε βάλει το hot dog. Ναι. Το είχαμε κάνει και εμείς. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι για κάποιους ήταν καλό. Ξεκίνησε, είχε πλακίτσα. Επειδή όμως για κάποιους πήγε καλά, μετά το κάναν όλοι και μετά έγινε λίγο αηδία. Λοιπόν, έχω αποφασίσει τι April Fools θέλω να κάνουμε του χρόνου στην εταιρεία. Δηλαδή έκανα όλη αυτή την εισαγωγή για να μου πεις τι θα κάνουμε κι εμείς. Θα σου πω μόνο ότι είναι ένα April Fools. Ναι. April Fool. Ναι. Το οποίο το σκέφτομαι και θέλω να το κάνουμε από εποχές Sourceware. Okay. Και θα σου πω μόνο ότι ο Θανάσης είχε ενθουσιαστεί με αυτό. Και μόλις κλείσουμε, γιατί δεν πρέπει να το πούμε εδώ, θα σου πω ποιο είναι και του χρόνου θα το κάνουμε. Οκ. Okay. Άρα να βάλουμε μια υπενθύμηση 1η Μαρτίου για να το θυμηθούμε. Ανοίγω ρολογάκι εδώ. Μπορείς να βάλεις υπενθύμηση χωρίς φωνή. Έχει reminders. Εδώ λέει scheduled. Δεν έχει να πατήσω sin. Add reminder. Όχι, πρέπει να μιλήσω. Αυτό, νόμιζα ότι πρέπει να μιλήσει. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα πούμε σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, εμπνευσμένος από το μικρόφωνο μου, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για QA. Γιατί το μικρόφωνο μου λέει QA Past 02, το οποίο δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι σημαίνει. Αλλά θα ήθελα λίγο να δούμε για το... Πού πέφτει η υπευθυνότητα του ελέγχου του αποτελέσματος και του κώδικα και όλης της διαδικασίας και πώς μπορούμε να διασφαλίζουμε προφανώς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον τελικό πελάτη, γιατί αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε όλοι, και πώς αυτό μπορεί να γίνεται, αν έχει νόημα ή ποια είναι η γνώμη μας για τις ομάδες που κάνουν αποκλειστικά και μόνο αυτό. Και λίγο να πιάσουμε όλο αυτό το κομμάτι. Δεν είμαι σίγουρος αν το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Άμα δεν νομίζεις εσύ, μάλλον δεν το έχουμε ξανασυζητήσει, γιατί έχεις καλύτερη μνήμη από μένα. Οπότε νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να το πιάσουμε λίγο και αυτό. Ωραία. Καταρχάς, είναι γαμώτα θέματα και θα ήθελα του χρόνου να φέρουμε κάποιον ο οποίος είναι ειδικός σε αυτό, να το διαλευκάνουμε κι άλλο. Οπότε πάμε στο QA. Καταρχάς, θεωρώ ότι. Ανάλογα, στο προφανές ότι ανάλογα με την business, το μέγεθος, το τι κάνουμε, όλα αυτά, όλο αυτό διαφέρει. Σωστό. Αλλά θα πάρουμε Ας ξεκινήσουμε από ένα παράδειγμα εταιρείας όπως είναι η δικιά μας. Εδώ είναι, που μπορούμε, είναι μια μικρή εταιρεία η οποία κάνει web development ή mobile development, ας πούμε. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό που θα συζητήσουμε τώρα επεκτείνεται και σε ένα βαθμό και σε πιο μεγάλους οργανισμούς. Δεν σημαίνει ότι επειδή σε ένας μεγάλος οργανισμός αντικαθίστανται κάποια πράγματα, απλά προφανώς επειδή άλλες ανάγκες πιστότητας έχει μια μικρή ομάδα που κάνει ένα website, άλλες μια εταιρεία που κάνει μια εφαρμογή, άλλες μια εταιρεία που κάνει μια εφαρμογή που έχει θέματα ασφαλείας ή ιατρικά δεδομένα ή μια τράπεζα. Άρα και η φύση νομίζω της δουλειάς, αλλά και το μέγεθος εταιρείας και κατ' επέκταση το τι σημαίνει ότι μια εφαρμογή είναι OK να βγει προς τα έξω. Θα σου πω τη γνώμη μου και γι' αυτό λέω. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να αντικατασταθεί κάτι στον τρόπο που δουλεύει μια μικρή εταιρεία. Θεωρώ όμως ότι προστίθενται κάποια layers καθώς αυξάνεται το ρίσκο και αυξάνεται η πολυπλοκότητα της εφαρμογής. Μου αρέσει. Αυτό είναι που πιστεύω ότι χρειάζεται. Δηλαδή, ωραία. Έχουμε το Volty, το δικό μας προϊόν. Okay, εμείς τι κάνουμε? Ανοίγουμε, αν πάρουμε λίγο πιο μεγάλη διαδικασία, έχουμε μια ιδέα. Ανοίγουμε ένα discussion στο GitHub, στο οποίο συζητάμε λίγο πιο ελεύθερα, θα μοιραστούμε κάποια links για το τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε γύρω από τον τελικό χρήστη. Και όταν έρθει η ώρα και έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να το κάνουμε, έχουμε μια εικόνα τεχνικά πώς θα το προσεγγίσουμε, ανοίγουμε ένα GitHub issue, στο οποίο περιγράφουμε τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Σωστά. Ωραία. Το άτομο το οποίο θα αναλάβει να ελοποιήσει το συγκεκριμένο issue, γιατί νομίζω κατά βάση είναι ένα άτομο το οποίο αναλαμβάνει το κάθε issue, σπάνιος έχει γίνει κάποιος διαμοιρασμός, ελέγχει ότι αυτό ο κώδικας τον οποίο έγραψε κάνει τη δουλειά την οποία περιγράφει το GitHub issue. Και ανάλογα με το πόσο δουλειά έχει τεχνική αυτό, δηλαδή θα γράψουμε και κάποια tests αυτόματα. Για να δούμε ότι αυτό δουλεύει. Γιατί θεωρώ ότι τα αυτόματα tests είναι μέρος του QA. Απλά το κάνεις offload στη μηχανή. Οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι το bare minimum. Δηλαδή το κάθε άτομο να παίρνει κάτι το οποίο περιγράφει, όχι πήγαινε και άλλαξε αυτό το όνομα της συνάρτησης, που ok, και αυτό μπορεί να είναι προφανώς μια δουλειά, ένα refactoring, αλλά μιλάω τώρα κάτι προς τον τελικό χρήστη, και αφού το υλοποιήσει ελέγχει ότι κάνει τη δουλειά του και ανάλογα τώρα με την εταιρεία, την κουλτούρα, όλα αυτά, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχει κάποιο automated test, ρε παιδί μου, που εξασφαλίζει ότι καθώς θα συνεχίζουμε εμείς να αναπτύσσουμε αυτό το code base, αυτή η λειτουργικότητα δεν θα σπάσει. Αυτό για μένα είναι το bare minimum. Από εκεί ξεκινάμε και αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι σε... ακόμα και στο μεγαλύτερο enterprise που έχει 500.000 QA engineers, που θα φτάσουμε εκεί. Ναι, νομίζω υπάρχουν διάφορα βήματα μέχρι εκεί, αλλά νομίζω ότι θα πάμε και μέχρι εκεί. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει και ένας προγραμματιστής να έχει τρέξει κάποια βασικά σενάρια. Σίγουρα ένας προγραμματιστής δεν μπορεί να σκεφτεί, ή υπάρχουν πολλά υποσενάρια τα οποία μπορεί να μην τα κάνει, γιατί θα πάει να τρέξει ενδεχομένως σε όλη την εφαρμογή τα σενάρια αυτά. Αλλά το να κάνεις κάποια βασικά σενάρια τα οποία πιστοποιούν ότι αυτό που είχε στο μυαλό σου σαν λειτουργικότητα δουλεύει τουλάχιστον με έναν βασικό τρόπο που έχει στο μυαλό σου, είναι και αυτό μέσα σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, φτιάχνω εγώ μία αναφορά. Θεωρώ ότι εξυπακούεται ότι εγώ θα φτιάξω κάποια μοντέλα στη βάση μου, ναι, θα δοκιμάσω να παράξω αυτή την αναφορά και θα τη δω σαν αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι το ελάχιστο δυνατό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι στο κομμάτι της λειτουργικότητας να επιβεβαιώσεις σε κάποια βασικά σενάρια. Δηλαδή, στο καλό σενάριο, έχω 5 γραμμές στην αναφορά μου. Κακό σενάριο, η αναφορά μου δεν έχει καθόλου γραμμές. Δηλαδή, κάποια κρέα σενάρια να τα πιάσω και να τα τσεκάρω. Και κατ' επέκταση, να φτιάξει κάποια αυτοματοποιημένα τεστ τα οποία να λένε ότι αυτή η αναφορά πρέπει να έχει το σύνολο των εισρών μιας εταιρείας για ένα χρόνο. Μετράω το σύνολο σωστά. Βλέπω, θα βάζα για παράδειγμα μία εγγραφή ώρα που είναι 1η-1η άμα το πάρεις σαν UTC και 31/12 άμα το πάρεις σε... Όχι, ανάποδα. 31/12 άμα είναι UTC, 1η-1η άμα είναι ώρα Ελλάδας. Άρα λοιπόν να δω ότι... GMT. Θα σου κάνω τη διόρθωση που μας έχει κάνει ο Γιάννης. Το UTC είναι πρωτόκολλο, δεν είναι time zone. Αλήθεια. Ναι. Μας το έλεγε, νομίζω μας το έλεγε και εδώ και στο podcast. Δεν το έχω πιστέψει αυτό πλήρως. Γιατί πολλοί επιλέγουν το GMT να είναι μεταφερόμενο. Γιατί έχει να κάνει με το που, τι ώρα έχει το Greenwich, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Το Greenwich δεν έχει σταθερή. Όχι, το Greenwich δεν έχει σταθερή, αλλά το GMT είναι σταθερό. Okay. Όταν είναι +1 είναι το GMST, ξέρω εγώ. Οκ. Okay. Το Greenwich δεν έχει σταθερό, αλλά το GMT, όλα τα time zones είναι ίδια. Δεν αλλάζουν ποτέ τα time zones. Απλά ένας τόπος αρχίζει και χρησιμοποιεί διαφορετικό time zone. Οκ. Okay, άρα είναι το BST αυτό που λέγω GMT. Μάλλον. Οκ. Okay. Τέλος πάντων. GMT και τέτοιο και ώρα Ελλάδος. Άρα ωραία. Κάτι το οποίο θα άλλαζε, δηλαδή κάποια τέτοια ακραία σενάρια, θεωρώ ότι είναι ευθύνη του προγραμματιστή να κάτσει να σκεφτεί ποια θα ήταν αυτά. Mm-hmm. Ξέρει καλύτερα και τον κώδικα, οπότε θα γράψει κάποια αυτοματοποιημένα τεστ ώστε να φροντίσει αυτά τα ακραία σενάρια να μην σπάνε. Και μετά θα κάνει και κάποιες βασικές, μια βασική χρήση μέσω της διαπαφής εφαρμογής, ώστε να μπορέσει να καταλήξει στο ότι αυτό το πράγμα είναι έτοιμο να το δει για ένα δεύτερος άνθρωπος. Mm-hmm. Έτσι, γιατί θα πάμε και εκεί μετά. Ή ένας τρίτος ή ένας τέταρτος. Γιατί ανάλογα με το πόσες διαδικασίες θα βάλουμε και θα συζητήσουμε, αυτό γίνεται, έχει μια συνέχεια. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι τουλάχιστον τα unit tests, όπως συνήθως λέμε, και ένας βασικός έλεγχος της λειτουργικότητας είναι ακόμα στην ευθύνη του προγραμματιστή. Ναι. Θεωρώ μέσα σε αυτό και στα ακραία σενάρια που είπες, και μάλλον αυτά εννοείς, είναι κενά data, πολλά data και σφάλματα. Δηλαδή σωστά. Πρέπει να δεις ότι όταν υπάρχει κάποιο σφάλμα τύπου το API, αν έχεις κάποιο API, το API response επιστρέφει, δεν επιστρέφει. Sky για παράδειγμα το HTTP request, τι κάνεις, ωραία. Δεν σου επιστρέφει OK, τι κάνεις, ωραία. Περιμένεις JSON αλλά είναι unparsable, τι κάνεις. Αυτά πρέπει, είναι στα στανταράκια που πρέπει να φροντίσεις. Ή αν έχεις κάποια εφαρμογή η οποία δεν έχει APIs από πίσω και όλα αυτά, που εμείς οι εφαρμογές μας συνήθως είναι μικτές, όπου δεν χρειάζεται API είναι μια φόρμα, φροντίζεις τα σφάλματα της φόρμας να εμφανίζονται όπως πρέπει στο τέλος. Και ίσως και μια άλλη δοκιμή που μπορείς να κάνεις, αν και αυτό νομίζω έχει λυθεί πλέον, αλλά παλιά δεν ήταν αυτονόητο, ήταν το UTF-8, δηλαδή ότι το Unicode, ότι όλοι οι χαρακτήρες παίζουν, αλλά πλέον νομίζω είναι αρκετά λυμένο αυτό, ειδικά με την Python 3. Στην Python 3 δεν έχεις καθόλου αυτές τις μετατροπές από Unicode σε μη Unicode κλπ. Και άρα οι βιβλιοθήκες. Εμείς είχαμε τραύμα μεγάλο γιατί είχαμε τότε οι Git βιβλιοθήκες, οι οποίες δουλεύανε συνήθως με byte strings, δηλαδή με τα bytes ενός string σε όλες τις περιπτώσεις. Η εφαρμογή μας δούλευε όσο μπορούσε με Unicode, γιατί επειδή είχαμε και επεξεργασία κειμένου από πελάτες, έπρεπε να μπορούμε να υποστηρίξουμε πιο περίεργα πράγματα, οπότε ήταν. Η συγκυρία θα έλεγα ότι ήταν λίγο πιο περίεργη τότε. Ναι. Γιατί μπορούσες είτε να πεις ότι εγώ πάντα χρησιμοποιώ το ένα ή το άλλο, αλλά εμείς μέσα στον κώδικα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά πράγματα ανάλογα με την περίσταση. Ναι, οκ. Okay. Οπότε. Έχεις δίκιο, αυτό ήταν. Ναι. Νομίζω ότι ήταν εκεί το κομμάτι. Αλλά σίγουρα ναι, είναι και κάτι το οποίο πρέπει να δεις. Για παράδειγμα, αν έχεις κάτι το οποίο θα μπει μετά στο URL, ένα username ή κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μην έχει. Προφανώς και υποστηρίζεται να έχεις Unicode σε URLs, αλλά μάλλον δεν είναι φοβερή ιδέα. Ή τουλάχιστον εμένα δεν μ' αρέσει. Θα σου πω, ούτε εμένα. Θα σου πω πότε ήταν η πρώτη μου επαφή με τη σημασία του να τσεκάρεις πολλά data. Και είναι μια φορά στο Cambridge που ήσουν κι εσύ. Όλο κύμο ο άτομος. Πρόσεξε. Έρχεστε με τον Μάριο να πάμε στο Django Weekend. Α, εκείνη τη φορά. Και μετά πηγαίνουμε στο γραφείο στην ARM. Έρχεστε μια μέρα από εκεί. Οπότε εκεί που καθόμαστε και τρώμε, έρχεται ο manager μου, ο Νταν, και λέει, πάρε μου, λέει, τι ήταν αυτό το οποίο εγώ είχα να υλοποιήσω. Είχα να υλοποιήσω ένα σύστημα notifications, όπως έχει το GitHub. Notifications, όχι push notifications, αλλά στην εφαρμογή μέσα, όταν κάτι συμβαίνει για το οποίο πρέπει να γνωρίζεις, να είναι ένα notification στο προφίλ σου. Οπότε πάω εγώ και φτιάχνω ένα μοντέλο το οποίο λεγόταν notification, το οποίο γινόταν generate από το σύστημα, το οποίο είχε τρεις τύπους. Τα είχα ονομάσει broadcast, multicast, unicast. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, θα σου πω γιατί. Θα δεις που κολλά. Το broadcast ήταν το σύστημα, παρήγαγε ένα notification που πρέπει να πάει σε πολλούς. Okay. Το multicast εννοούσα ότι πρέπει να πάει σε όλους το broadcast. Το multicast σε πολλούς. Το unicast είναι ένα notification που πάει σε έναν. Okay. Ωραία. Οπότε το κάνουμε ship αυτό λίγο πριν έρθετε εσείς στο γραφείο. Okay. Και αρχίζουν και γίνονται κάποια events τα οποία ήταν όλα broadcast, τα οποία αρχίζουν να παράγουν σωρία notifications. Okay. Πάρα πολλά. Ήταν νομίζω και ήρθε και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει απλά έχουν παραχθεί περίπου 10 εκατομμύρια notifications, μου λέει στα τελευταία λεπτά. Άρα ξεφάει. Ναι. Όχι, του λέω, μου λέει εντάξει, τα φτιάχνουμε, ήταν cool. Αλλά αυτό bloatare τη βάση και μετά, επειδή η βάση δεν ήταν σπασμένη σε διαφορετικά tables, ξέρω εγώ, σε διαφορετικούς servers ή οτιδήποτε, ήταν γενικά τα queries επιβαρύνθηκαν πάρα πολύ. Okay. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη φορά που λέω δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να το σπαμάρω λίγο. Ναι, βέβαια. Τώρα, δεν σκεφτείς πάντα να το σπαμάρεις, αλλά ένα event σύστημα είναι σαν να είναι by design για spamming. Είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, βέβαια, αυτό θεωρώ ότι είναι μια πιο δύσκολη άσκηση για κάποιον ο οποίος κάνει πρακτική όπως είναι ασυτώτε, έτσι. Ναι. Προφανώς, μα και ούτε αυτό υπήρχε απέτηση από μένα. Ότι πως δεν με σήκωσε καν από εκεί που καθόμασταν και τρώγαμε. Αλλά θέλω να πω, και ούτε λέω ότι πρέπει να πας να σπαμάρεις τη βάση ή ό,τι κάνεις. Όχι. Είναι λίγο extreme αυτό τώρα. Να πεις, φτιάχνω ένα σύστημα με comments. Κάτσε να πάω να κάνω 100 εκατομμύρια comments. Όχι, μην το κάνεις. Όχι, αλλά το να έχω 50 notifications όμως είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί για κάποιον που δεν πήγε για κάποιο χρόνο. Να το πώς συμπεριφέρεται στο UI. Και μετά μπορεί να μου έρθει η ιδέα ότι αυτό θέλει και pagination τελικά. Και δεν το έχει σκεφτεί κανένας. Σωστά. Ή μπορεί για παράδειγμα το query να σου δίνει τα τελευταία 50 notifications και όχι τα τελευταία 10, τα τελευταία 5, δεν ξέρω, κάποια ας πούμε, ώστε να μην σε βάζει μια διαδικασία σε αυτό το πράγμα να σε πονάει μετά, ας πούμε. Απλά αυτό για μένα ήταν μια ωραία στιγμή που μετά σκέφτηκα. Αυτό δεν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Είναι εύκολο να το σκεφτώ την επόμενη φορά. Αυτό. Οπότε πάμε σιγά σιγά προς τα... Δηλαδή να προχωρήσουμε λιγάκι. Δηλαδή τώρα τι έχουμε δώσει. Έχουμε δώσει τη βασική, ας πούμε, το βασικό πυρήνα που ξεκινάει ένας προγραμματιστής, γιατί από εκείνη τη σκοπιά το βλέπουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ώστε να ελέγξει την εφαρμογή. Άρα λοιπόν πρέπει εγώ να κάνω κάποια βασικά τεστ στο επίπεδο κώδικα και κάποια βασικά τεστ σε επίπεδο λειτουργικότητας για να δω ότι... Ξέρεις τι, μπορεί ο κώδικας να δουλεύει καλά και μετά η εφαρμογή να μην δουλεύει. Γιατί εγώ έχω σκεφτεί και έχω ελέγξει ένα λάθος flow στον κώδικα. Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Άρα λοιπόν το επόμενο βήμα τώρα είναι να πάμε και να δούμε ότι OK, πώς επηρεάζει αυτή η λειτουργικότητα που έχω κάνει άλλα σημεία της εφαρμογής. Γιατί όσο μεγαλώνουν οι εφαρμογές, αναγκαστικά κάποια σημεία θα ακουμπάνε και κάπου αλλού. Είτε πολύ είτε λιγότερο. Δηλαδή είτε θα επηρεάζουν πάρα πολύ τη λειτουργικότητα που είχαμε τώρα ή θα την επηρεάσουν λιγότερο. Άρα λοιπόν όσο εγώ αρχίζω και προχωράω, θα χρειαστεί ενδεχομένως να πάρω και την περιφέρεια του συστήματος ή του κομματιού του συστήματος το οποίο εγώ ακούμπησα για να αρχίσω να ελέγχω και αυτά τα πράγματα. Άρα πάω και αλλάζω το πώς συνδέομαι σε μια εφαρμογή. Μπορεί να έχω αλλάξει και το πώς κάνω εγγραφή σε μια εφαρμογή ή πώς πρέπει να θυμηθώ τον κωδικό μου. Άρα λοιπόν πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να καταλαβαίνω τι άλλο μπορεί να έχω χαλάσει. Και εκεί θεωρώ ότι είναι μια καλή επένδυση από έναν προγραμματιστή να φροντίσει και να προλάβει προβλήματα που τυχόν έχουν συμβεί από αυτό. Λοιπόν, εκεί θεωρώ ότι είναι ένα από τα κομμάτια που το unit testing είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Βασικά, άσε το unit testing γιατί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το automated testing είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί το unit testing έχει πολύ συγκεκριμένο τεχνικό ορισμό. Θεωρώ πως είναι κάποια σενάρια τα οποία πρέπει να τεστάρονται με κάθε commit ότι είναι σωστά πριν πάνε να περάσουν. Για παράδειγμα, sign up, login, forgot password, διαγραφή λογαριασμού. Άντε πες διαγραφή λογαριασμού, άλλο σου στέλνει και ένα email και το κάνεις. Αλλά αυτά τα τρία πρέπει να παίξουν. Γιατί έχουν βασικά άμεση επίδραση στο αν θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή. Και γι' αυτά θεωρώ ότι είναι μια καλή ιδέα να κάνεις αυτό το οποίο λέμε integration testing. Δηλαδή εκεί που είσαι στο CI σου και τρέχουν τα αυτόματα tests, το continuous integration, δηλαδή το εργαλείο που έχεις όπου όταν στέλνεις κώδικα... Διαρκής ενσωμάτωση. Διαρκής ενσωμάτωση, μπράβο. Όταν στέλνεις κώδικα τρέχει αυτόματα κάποια τεστάγια, κάποιες δοκιμές, κάποια πράγματα. Μπορεί εκεί να σηκώνει τοπικά ένα σερβερ της εφαρμογής σου και να ανοίγει ένα Chrome αυτόματα, ένα browser, και να προσπαθεί να κάνει sign-in. Να λέει πήγαινε σε αυτή τη σελίδα, βάλε αυτά τα στοιχεία, φτιάξε το λογαριασμό, ωραία, τώρα πήγαινε στην άλλη, κάνε σύνδεση, ωραία, πήγαινε στην άλλη, πάντα ότι ξέχασε τον κωδικό μου και κάπως να ελέγξει ότι έφυγε το email. Αυτό θέλει λίγο παραπάνω δουλειά στο integration testing, αλλά anyway, θεωρώ ότι κάποια τέτοια βασικά σενάρια είναι χρήσιμο να γίνονται με integration testing. Δηλαδή, ούτε γίνεται κάθε φορά να μπαίνεις και να βλέπεις αν μπορεί κάποιος να γραφτεί όχι στην εφαρμογή. Γιατί είναι κάτι το οποίο κάθε φορά θα μπεις και θα το κάνεις με τον ίδιο τρόπο. Ναι, και οπότε πρέπει να είναι αυτόματο. Ναι, και δεν θα αλλάξει και συχνά, δηλαδή είναι και πράγματα τέτοια νομίζω. Άρα, ως integration testing, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι η διαδικασία, μάλλον η αυτοματοποίηση της διαδικασίας χρήσης εφαρμογής ως ένας πραγματικός πελάτης. Ναι. Είτε αυτός είναι μέσω ενός browser. Σωστά. Μπαίνω από τα κουμπάκια, ή μπορεί, επειδή μπορεί να έχεις κάποιο δημόσιο API, θα μπορεί να είναι η χρήση του API αυτού. Σωστά. Συνήθως εμείς προτιμάμε νομίζω το API να ελέγξουμε, γιατί είναι λίγο πιο εύκολο. Αλλά ναι, ιδανικά θα έπρεπε να φτιάξεις και κάτι τέτοιο. Ναι. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο, ειδικά σε κάποια τέτοια σημαντικά σενάρια. Είναι κάπως πιο αργό. Δηλαδή παίρνει λίγο χρόνο όλο αυτό, να σηκώσω το σερβερ, να ξεκινήσει η εφαρμογή, να σηκωθεί ο browser. Γι' αυτό ίσως να μην θες να κάνεις πάρα πολλά πράγματα εκεί και ίσως να θες να το τρέξεις και κάπως παράλληλα, να μην σου μπλοκάρει άλλα πράγματα. Δεν ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι είναι χρήσιμο προσωπικά. Αλλά πριν το κλείσουμε αυτό, να πω ότι θεωρώ ότι το πιο ενδιαφέρον γίνεται μετά, όταν αρχίζουν και μπλέκουν άνθρωποι που είναι τη δουλειά τους. Και εκεί ήθελα να πάω τώρα, λοιπόν. Αυτό νομίζω ότι μας δίνει ένα καλό σκαλοπάτι και πάμε στο επόμενο κομμάτι που αρχίζει και λέει ότι δεν είναι μάλλον εύκολο όσο μεγαλώνει ειδικά η επιφάνεια μιας εφαρμογής κάθε προγραμματιστής της ομάδας να μπορεί να ξέρει όλα τα πιθανά σενάρια, το τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει. Γιατί μπορεί κάτι δεν είναι σωστό μόνο επειδή δεν σκάει ο κώδικας ή δεν βγάζει κάποιο σφάλμα, σωστά. Αλλά μπορεί κάτι να είναι... έστω ότι κάνουμε ένα λογιστικό πρόγραμμα και πρέπει εγώ να βάλω μια εγγραφή και να δω τι ΦΠΑ θα πρέπει να έχει αυτή η εγγραφή. Ωραία. Αυτό εξαρτάται στην Ελλάδα πολύ απλά με τον τύπο της εταιρείας που έχω εγώ, γιατί υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν κόβουν ΦΠΑ. Με τον τύπο της υπηρεσίας, νομίζω υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες δεν υπάγονται σε ΦΠΑ. Για κάποιες υπηρεσίες, αν είναι τιμολόγιο και είναι εκτός σε κάποια συγκεκριμένα νησιά, νομίζω είναι πλέον μόνο στην Ελλάδα, το ΦΠΑ είναι διαφορετικό. Σε κάποια τρόφιμα το ΦΠΑ είναι διαφορετικό. Άρα λοιπόν αρχίζω και βλέπω ότι υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία ενδεχομένως δεν χωράνε στο κεφάλι ενός προγραμματιστή και μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο να πας να γράψεις όλα αυτά τα σενάρια σε unit testing, γιατί θα το κάνεις τόσο προσαρμοσμένο το unit testing στον κώδικά σου και στην εφαρμογή σου. Που στην ουσία απλά περιγράφεις τον κώδικα με άλλο κώδικα. Ναι, αυτό. Άρα λοιπόν η πιθανότητα λάθους είναι πολύ κοντινή. Γιατί όπως έκανες λάθος την πρώτη φορά, μπορεί να κάνεις λάθος και δεύτερη φορά. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εκεί πέρα έρχονται και μπαίνουν άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη λογική μιας εφαρμογής πλέον. Άρα πάμε στο πώς επιχειρησιακά πρέπει να δουλεύει αυτή η εφαρμογή, πώς ο τελικός καταναλωτής θα τη χρησιμοποιήσει και ούτω καθεξής. Και αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν και ανά περιόδους, κάθε μέρα, ας πούμε, ή κάθε εβδομάδα για κάποια πιο μεγάλο release ή οτιδήποτε άλλο, ελέγχουν την ποιότητα της εφαρμογής αυτής. Και αυτοί συνήθως λέγονται quality assurance engineers. Οι engineers νομίζω είναι αυτοί που το κάνουν και αυτοματοποιημένα. Νομίζω μπορείς να είσαι QA χωρίς να είσαι QA engineer. Οκ. Τέλος πάντων, λέγονται... Βασικά φροντίζουν για την ποιότητα μιας εφαρμογής και μπορούν να το κάνουν με δύο τρόπους. Είτε με το χέρι, είτε με κώδικα. Και εκεί αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί και επικίνδυνο θα έλεγα, γιατί από τη μία ενδιαφέρον γιατί Μπορεί ένας κώδικας που φαινομενικά είναι εντάξει, τελικά να βρεθεί ότι έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί το βρήκε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα τη λογική της εφαρμογής, που είναι το πρώτο κομμάτι. Και το επικίνδυνο, και θα συζητήσουμε και τα δύο, είναι όταν οι προγραμματιστές εισαγωγικά βαριούνται πλέον να γράψουν σωστό unit testing, integration testing ή οτιδήποτε άλλο αυτοματοποιημένο έλεγχο, γιατί σου λέει θα το πετάξω στον Πάρη, άμα έχω κάνει καμιά χαζομάρα θα τη βρει ο Πάρης. Το οποίο αυτό θεωρώ ότι είναι μεγάλη παγίδα να πέσεις και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Αλλά πώς το βλέπεις εσύ, ενώ από τη δικιά σου σκοπιά? Ναι. Καταρχάς 100%. Αυτό που λες ισχύει, δηλαδή το πιάσει το QA. Αυτό παίζει πάρα πολύ δυστυχώς. Ναι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς που έχουμε δουλέψει σε μια ομάδα που έχει ομάδα QA, το έχουμε ζήσει. Ωραία. Θεωρώ ότι αυτό καταρχάς είναι πρόβλημα αυτό που λέμε κουλτούρας στην εταιρεία. Δηλαδή και ο μόνος τρόπος να λυθεί είναι να έχεις άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν καλή δουλειά. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα, θεωρώ πως εκεί ίσως μπορούν να είναι χρήσιμα κάποια μέτρικς. Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Και θέλω να πω, αν ένας QA engineer ή ένα QA staff, δεν ξέρω πώς να το πω, ένα προσωπικό quality assurance, παρατηρεί ότι εγώ όταν παίρνω από τον Αντώνη κάτι είναι πένα, αλλά όταν παίρνω από τον Μπάρι πρέπει να κάθεσω μία ώρα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή η οποία θεωρώ ότι είναι χρήσιμη. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξέρεις. Και προφανώς και αυτό θα συμβεί και δεν θα είμαστε πάντα consistent. Αλλά όταν τακτικά βλέπεις ότι με συνέπεια η δουλειά από ένα άτομο είναι απρόσεκτη και σου φέρνει πολλαπλάσιο δουλειάς μετά, αυτό είναι κάτι το οποίο κάτι πρέπει να το κάνεις και να δούμε τι γίνεται εκεί. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, και να είναι ξεκάθαρο το πού ξεκινάει η δουλειά του ενός και πού σταματάει του άλλου. Δηλαδή, εγώ φτιάχνω κάτι το οποίο πρέπει να είναι σωστό. Το άτομο το οποίο είναι στο QA, η δουλειά του είναι να δει συνολικότερα την εφαρμογή. Δηλαδή, δεν είναι ότι πάμε να φτιάξουμε μια καινούργια δυνατότητα. Έχουμε, για παράδειγμα, να φτιάξουμε, λέω εγώ, στο Volty, να μπορούμε όταν κάποιος μας στέλνει ένα μυστικό να του στέλνουμε πίσω ευχαριστώ, ξέρω εγώ. Λέω, ωραία. Και εγώ φτιάχνω τη δυνατότητα αυτή, ο Πάρης, και εσύ που ο Αντώνης είσαι QA. Εμένα δική μου δουλειά είναι αυτό το οποίο φτιάχνω να δουλεύει σωστά. Η δική σου δουλειά που είσαι QA είναι να δεις ότι με αυτό το οποίο φτιάχνω εγώ γενικά η εφαρμογή συνεχίζει να συμπεριφέρεται σωστά. Σωστά. Αν εγώ βρω κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο σε αυτό το οποίο. Αν εσύ βρεις κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο σε αυτό το οποίο έφτιαξα εγώ, είναι λόγω της εμπειρίας της γενικότερης. Δεν είναι επειδή εγώ δεν αφιέρωσα τον απαραίτητο χρόνο. Και εκεί θα έρθω να πω ότι έχει σημασία και οι εταιρείες, οι εργοδότες, αυτή να είναι η απέτηση. Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω από σένα που είσαι προγραμματιστής να είσαι με το μητραλιοβόλο και να κλείνεις Jira issues. Ναι. Θέλω να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία προφανώς σε ποσότητα θα είναι ok. Το συζητάμε αυτό. Και πρέπει και η ποσότητα να είναι ok στη δουλειά που βγάζεις και η ποιότητα να είναι ok. Σωστά. Και να υπάρχει μια ισορροπία, ναι, που μπορεί, για παράδειγμα, μια εταιρεία να σου πει ότι ξέρεις τι, για κάποιο χρονικό διάστημα δεν μας ενδιαφέρει ποιότητα. Μας ενδιαφέρει ποσότητα. Ναι. Υπάρχουν και αυτό. Υπάρχει το ότι θέλω να βγάλω ένα προϊόν γρήγορα, θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές γρήγορα, θέλω οτιδήποτε. Αλλά άλλο αυτό και άλλο. Γενικότερα θα πρέπει η ποιότητα της δουλειάς να είναι σε ένα επίπεδο και θα πρέπει να καταλάβουμε ως προγραμματιστές ότι η ευθύνη μας δεν είναι μόνο να γράψουμε ένα κώδικα ο οποίος είναι τόσο έξυπνο, τον καταλαβαίνουμε μόνο εμείς, αλλά και αυτός ο κώδικας να συμπεριφέρεται σωστά. Ναι. Και δεν σημαίνει το ότι έχουμε μια δεύτερη δικλίδα ασφαλείας ότι αφήνουμε την πρώτη. Σωστά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή έχει αερόσαγκους αυτοκίνητο δεν απάλλω ζώνη. 100%. Αυτό δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε, και εκεί νομίζω ότι έρχεται η μεγάλη παγίδα. Είναι το καλύτερο παράδειγμα που είπες. Ώρες έχω αναλαμπέσει. Ήταν φοβερό αυτό. Δηλαδή, ζώνη βάζουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, φαντάζομαι και ελπίζω. Ναι. Μικρή παρένθεση είναι ότι είναι λίγο πιο απογοητευτικό άμα δεις αν φοράει ο κόσμος μέσα στο αμάξι όχι. Δεν φοράνε τόσο πολύ και όσο βγαίνεις προς την επαρχία μειώνεται το ποσοστό. Εμένα μου κάνει εντύπωση το πόσο ευρέως δεδομένα είναι τα... αυτά που έχουν... Κλέφτες ναι, λέγονται. Ναι. Το τέτοιο της ζώνης που το παίρνει ο άλλος για να το βάλει εκεί. Ναι, τρελό. Και... εντάξει, εγώ δεν ξέρω πώς μπορούν να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βαράει το αμάξι όλη την ώρα και χαλαρώνουν. Ή το άλλο που ξέρεις είναι η ζώνη μόνιμα δεμένη και πρέπει να κάθονται από πάνω. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο πιο άνετο. Και θα σου πω. Εγώ φοράω και πίσω. Είμαι περίεργος. Συνήθως κάποιες φορές φοράω και πίσω. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Τι θα πει επειδή είσαι πίσω. Δηλαδή. Πίσω έχεις ακριβώς. Θεωρητικά... δεν θα αφήσεις το παράθυρο. Ναι, θεωρητικά. Αλλά κατά τη γνώμη μου φοράς και πίσω. Αυτό είναι το σωστό. Γενικά, εγώ δεν θα ήθελα να κοπανίσω πάντως σε μια θέση. Ναι. Με το αμάξι να πηγαίνει 50 χιλιόμετρα την ώρα, σου λέω. Ναι. Είναι πολλά. Είναι πολλά, by the way. Ένας φίλος μου είχε τρακάρει με 50 χιλιόμετρα την ώρα πριν κάποια χρόνια και το αμάξι τελείωσε. Αν βρεις. Είναι πάρα πολύ. Σκέψου. Πόσες φορές, λοιπόν, αυτό έτυχε, το συζητούσα με τον αδερφό μου και του λέω: Πω, τράκαρα αυτός ο φίλος μου. Του λέω: Δεν πήγαινε πολλά, πήγαινε 50. Μου λέει: Έχεις καταλάβει, μου λέει πόσα είναι. Μου λέει: Σκέψου το βράδυ που εσύ, ξέρω εγώ, θα σηκωθείς να πας για κατούρμα, ξέρω εγώ, άμα χτυπήσεις ένα τοίχο, κυριολεκτικά πες να πηγαίνεις με 3-4 χιλιόμετρα την ώρα και εσύ εκείνη τη στιγμή. Λες: Wow. Άμα με το ποδήλατο χτυπήσεις κάπου που εκτοξεύεσαι. Χτυπάς τοίχο στο μαζί για κατούρμα το βράδυ. Όχι, αλλά ναι, έχει τύχει, ρε παιδί μου. Έχει τύχει, είναι το μόνο που θα πω. Με το ποδήλατο, άμα χτυπήσει κάπου, είσαι με 10 χιλιόμετρα την ώρα, με 20, ξέρω εγώ. Εντάξει, πολλοί τρέχουν και περισσότερο, αλλά λέω ότι. Είναι πολλά. Ναι, είναι πολλά. Αλλά πριν πάμε πίσω στο QA, αυτό το οποίο με εξοργίζει, όντας μηχανόγης κιόλας, είναι όχι κράνος. Μα έχει ζέστη. Λοιπόν, καλοκαιρινό. Και εγώ φοράω καλοκαιρινό τώρα που δεν αντέχω. Τι έχει air condition. Ναι, έχει μέσα ένα μικρό κλιματισμό. Είναι πιο ανοιχτό. Όχι κράνος. Κράνος στον αγκώνα. Το κράνος στον αγκώνα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ελπίζω κανένας από αυτούς που παρακολουθούν αυτό το podcast να μην το κάνει αυτό. Αλλά αν κάποιος φοράει το κράνος στον αγκώνα, θα ήθελα να μου πει γιατί το κάνει. Δεν παίρνω καν κράνος γιατί θεωρώ ότι δεν μου χρειάζεται. Δεν το εγκρίνω καν. Μπορώ να καταλάβω ότι έχει κάποια λογική. Δηλαδή, κάπως, ρε παιδί μου, δηλαδή, άμα ξεκινήσεις από μια λάθος παραδοχή που λέει ότι δεν χρειάζομαι το κράνος, μετά αυτό το πράγμα έχει μια λογική εξέλιξη. Σωστά. Άμα ξεκινήσεις την παραδοχή δεν χρειάζομαι το κράνος και το βάλεις στον αγκώνα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και έχω άλλα δύο μετά. Για πες. Θα πω ότι υπάρχουν κάποιοι που το είδα και τις πράξεις που βάζουν το κράνος αλλά δεν το δένουν. Το παίρνει δωρονάδωρον γιατί όταν φεύγει αυτό. Δεν είναι αρκετά. Πρέπει να το δέσεις. Έχει κλιπάκι. Ναι, αλλά. Όχι. Άμα τώρα με 20 χιλιόμετρα έφυγε. Δεν έχει νόημα. Και το τελευταίο που αφήνει τον boss είναι πως το Super Mario πας στον τελικό αρχηγό. Okay. Που πιστεύω. Έχει χειρότερο από τον αγώνα. Ναι, υπάρχει χειρότερο από τον αγώνα. Okay. Και το ξέρεις, απλά τώρα το έχεις ξεχάσει. Και πιστεύω ότι κανένας που βλέπει αυτό το podcast δεν το κάνει, γιατί είναι σπάνιο. Αλλά. Αν κάποιος το κάνει, θέλω να μου το πει. Είναι το κράνος που είναι ακουμπημένο στο κεφάλι. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι αστείο. Το κράνος που είναι ακουμπημένο, δεν έχει φορεθεί. Θέλω πραγματικά να καταλάβω τη λογική πίσω από αυτό. Αυτό εγώ πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει γιατί έχει πάει κάποιος σε ένα φίλο του δικηγόρο και του έχει πει: Άμα το βάλω έτσι, μπορεί να με γράψουν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Νομίζω δεν μπορώ να βρω άλλη λογική. Δεν ξέρω. Και. Στα κράνη, με τα κράνη θα επιστρέψουμε πίσω στο QA. Και θα έλεγα τα κράνη λοιπόν στις μηχανές έχουν κάποιες πιστοποιήσεις. Mm-hmm. Η ευρωπαϊκή πιστοποίηση είναι η ECE, κάπως λέγεται τέλος πάντων, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο έχει περάσει. Εγώ όταν διάλεγα κράνος, επειδή είμαι και λίγο κολλημένος, θέλω να μ' αρέσει το κράνος που θα πάρω. Mm-hmm. Θέλω να είναι απλό, δεν θέλω σχέδια, δεν θέλω γωνίες να φαίνεται. Φωτιές. Ναι, φωτιές, καρχαρίες, τέτοια δεν θέλω να φαίνονται πάνω. Okay. Ούτε να είναι σαν να έχει λέπια για να μπαίνει ο αέρας. Θέλω να φαίνεται πάρα πολύ απλό. Επειδή αυτά πολύ συχνά δεν έχουν πιστοποιήσεις, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουν. Ναι, είναι μερικά τα οποία είναι μόνο διακοσμητικά. Okay. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βρω ένα κράνος το οποίο έχει περάσει η παρτίδα. Το QA που προβλέπετε. Mm-hmm. για να νιώθω ασφαλής. Δηλαδή, γιατί, αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα σε ένα ωραίο κράνος και σε ένα ασφαλές, θα διάλεγα πάντα το ασφαλές. Mm-hmm. Αλλά δεν ήθελα να κάνω trade-off. Δηλαδή, δεν θα έκανα trade-off να πληρώσω κάποια παραπάνω χρήματα για να έχει και τα δύο, γιατί αυτό ήταν το trade-off. Είναι σημαντικό. Και πάμε πίσω στο software σιγά-σιγά. Να καταλάβεις ότι όταν ειδικά χρησιμοποιείς μια εφαρμογή η οποία είναι σημαντική, έχει περάσει, ρε παιδί μου, έχει ασχοληθεί, έχει πάρει τη σοβαρότητα που πρέπει κατά τη διάρκεια των δοκιμών και της εξασφάλισης ποιότητας. Πριν πάμε χωρίς να πάμε σε πιο σοβαρές εφαρμογές τύπου web banking, κρατικές εφαρμογές, πάμε στη δικιά μας πάλι, στο Volty, το οποίο είναι μια εφαρμογή η οποία υπόσχεται end-to-end encryption. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Πάρης θέλει να στείλει κάτι στον Αντώνη και πρέπει κανένας εκτός από τον Αντώνη, ακόμα και αυτοί που έχουν φτιάξει το Volty, να μην μπορούν να δουν το μυστικό. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική υπόσχεση που δίνουμε. Πρέπει να το αντιμετωπίσει με σεβασμό και με συνέπεια. Αυτό και με υπευθυνότητα. Από τον προγραμματιστή μέχρι πιο μπροστά. Και γι' αυτό, καθώς σοβαρεύει η εφαρμογή και έρχομαστε πίσω εκεί που ξεκινήσαμε, έχει σημασία να έχει QA engineers οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους και όχι τη δουλειά σου σαν προγραμματιστή. Και πριν πάμε στη δουλειά ενός QA engineer, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πώς αυτό μεταλλάσσει λίγο όλη αυτή τη διαδικασία, εγώ θέλω να κρατήσω και ένα βήμα πίσω, γιατί το ανέφερες, που είναι η δουλειά τους και όχι η δουλειά σου. Ναι. Και εκεί πέρα αυτό προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία μπορεί να μην είναι εμφανή, αλλά εκτός από το ότι βάζεις δουλειά παραπάνω σε κάποιον τρίτο, έχεις δηλαδή μια ομάδα QA, η οποία άμα δει Αντώνης θα κάνει με διπλάσια προσοχή τον έλεγχο, γιατί ξέρει ότι έχεις διπλάσια πιθανότητα να βγάλεις κάποιο σφάλμα. Ναι. Πέρα λοιπόν από αυτό, έχεις και πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο πότε μια λειτουργικότητα που έχει γραφτεί σε κώδικα θα καταλήξει να είναι παραγωγική. Γιατί θα ξεκινήσει να πετάς μπαλάκια, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις και από άποψη διάθεσης και από άποψη ταχύτητας μέσα σε μια ομάδα. Θα ξεκινήσει λοιπόν, θα φτιάξει την εφαρμογή, δεν την τεστάρεις. Θα πεις, πολύ ωραία, τελείωσα το πρώτο ticket, θα πάω στο δεύτερο, το πετάς στον μπάρι, το μπαλάκι. Ξεκινά στο δεύτερο. Το δεύτερο αυτό δεν το πιάνει κάποιος άλλος, ο οποίος ενδεχομένως είχε τελειώσει τη δουλειά του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Βρίσκει ο Πάρης το πρόβλημα μετά από μία μέρα, μετά από 2 μέρες, γιατί προφανώς ο Πάρης δεν είναι πάνω από σένα, δεν είναι ο υπάλληλός σου για να σε υπηρετεί ατομικά. Είναι ένα άτομο το οποίο έχει πολλά άτομα να εξυπηρετήσει. Είναι μέρος της υποδομής εταιρείας. Άρα λοιπόν δεν είναι πραγματικός χρόνος αυτό το πράγμα. Βρίσκει ο Πάρης το πρόβλημα. Πετάει πίσω σε έναν τον μπαλάκι, σου λέει: φίλε, πρέπει να φτιάξει αυτά τα 5 πράγματα. Το ένα πράγμα, το 2 πράγματα. Εσύ σταματάς αυτό που έκανες και κάνεις ένα τρελό context switch εκείνη τη στιγμή από το task 2. Το task 2 παραμένει στα αζήτητα, γιατί ούτε εσύ δουλεύεις εκείνη τη στιγμή σε αυτό, ούτε κάποιος άλλος μπορεί να το πάρει, γιατί εσύ ξεκινήσεις να δουλεύεις πάνω σε αυτό. Ξεκινάς να δουλεύεις τώρα λοιπόν ξανά την πρώτη λειτουργικότητα. Χάνεις το επόμενο release, γιατί μπορεί τα releases που έχεις να είναι εβδομαδία για παράδειγμα, και δεν βγαίνει το task αυτό στην ώρα του. Ξαναστέλνεις πίσω στο QA να ξαναφροντίσει να δει ότι όντως διορθώθηκαν αυτά. Χάνεις δεύτερη φορά χρόνο από το QA. Ξανακάνεις context switch, πηγαίνεις στο άλλο τα. Δηλαδή, χαμένος χρόνος τζάμπα. Η ταχύτητα. Εσύ νομίζεις ότι εγώ κάνω 3 πράγματα ταυτόχρονα και είμαι γρήγορος. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτό προκαλεί μια πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Σωστά. Άρα, εκεί πέρα έρχονται και λένε ότι το πρώτο είναι το κομμάτι που συζήτησα μέχρι τώρα, είναι και πού σταματάει η δικιά σου ευθύνη, και η δικιά σου ευθύνη είναι στα βασικά, να μην έχεις φάει γκολ. Δηλαδή, μην σκάει η εφαρμογή χωρίς να δοκιμάσεις, ή άμα είναι άδεια ή πολύ γεμάτη. Δηλαδή, κάποια βασικά πράγματα. Να σου έρθει πίσω και να φας όλο το χρόνο, επειδή όντως υπήρχε κάποια λειτουργικότητα που δεν ήξερες, δεν καταλάβαινες σωστά, δεν. Και γι' αυτό έγινε αυτό το πράγμα. Και ο τρόπος λοιπόν για να μπορέσουμε να το λύσουμε αυτό, ενδεχομένως θα είναι να έχουμε λίγο πιο αυτοματοποιημένο και το QA. Άρα δηλαδή, αντί να είναι ο Πάρης διαθέσιμος εκείνη τη στιγμή, να είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία διαθέσιμη εκείνη τη στιγμή, ώστε να μπορέσει να τρέξει, και αν είμαστε αρκετά τυχεροί, να βρει το πρόβλημα αυτό το οποίο δημιουργήθηκε. Και εκεί πέρα έρχεται το QA engineering ή το software engineering in test, όπως κάποιοι άλλοι το λένε, όπου συνήθως QA engineers ή προγραμματιστές που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, δηλαδή είτε είναι κάποιος ο οποίος τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η λειτουργικότητα της εφαρμογής και θέλει να μάθει να γράφει κώδικα, είτε κάποιος που γράφει κώδικα και τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς λειτουργεί μια εφαρμογή και πώς είναι όλα αυτά τα σενάρια. Εκεί λοιπόν έρχεται και παντρεύεται αυτά τα δύο τμήματα, θα το πω έτσι, οι διαφορετικές περσόνες ανθρώπων, και γίνεται κάποιος ο οποίος γράφει αυτοματοποιημένα tests, όπως τα integration tests τα οποία ορίσαμε εμείς πριν, αλλά που ελέγχουν ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα την λειτουργικότητα μιας εφαρμογής. Mm-hmm. Πες. Και γιατί αυτό το πράγμα διαφέρει από το integration testing? Γιατί έχει διαφορά να γράψω εγώ και τη μία και την άλλη μεριά, που θα τη σκεφτώ με τον ίδιο τρόπο και τις δύο φορές. Σωστά. Και διαφορετικό να το γράψει κάποιος τρίτος, ο οποίος θα προσπαθήσει να δώσει μια άλλη οπτική. Άλλο το Γιάννης πίνει, Γιάννης χερνάει, όπως λέγεται, η παροιμία. Ναι. Και άλλο το να έρχονται δύο μυαλά πρακτικά εκείνη τη στιγμή και να προσπαθούν να γίνουν συμβατά μέσα από μια κοινή διαπαφή, που είναι η εφαρμογή εκείνη τη στιγμή. Ναι. Συμφωνώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα level ακόμα πιο μπροστά, το οποίο λες. Δηλαδή, πλέον οι εφαρμογές πρέπει να έχουν κάποιο complexity και σίγουρα να φέρουν κάποια χρήματα που να δικαιολογούν. Σωστά, αυτούς τους πόρους, γιατί είναι και περιζήτητη εντωμεταξύ οι QA engineers. Mm-hmm. Δηλαδή, πληρώνονται πάρα πολύ καλά και είναι και λίγοι. Έχω την εντύπωση ότι ένα άλλο πράγμα που κάνουν επίσης είναι το ότι QA engineers κάθονται και χρησιμοποιούν την πραγματική εφαρμογή στο production. Δηλαδή, ή στο staging περιβάλλον ενδεχομένως. Ναι. Αλλά ναι. Και ανεξαρτήτως δηλαδή του τι ετοίμασε ο Αντώνης, υπάρχουν και QA engineers ή είναι και μέσα στη δουλειά τους γενικά να χρησιμοποιούν την παραγωγική. Ναι, ή την staging, αλλά ένα σταθερό περιβάλλον, mm-hmm. έτσι ώστε να ανακαλύπτουν πράγματα όπως θα τα ανακάλυπτε και ένας χρήστης. Σωστό. Το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό στην ουσία πατάει πάνω στην παραδοχή ότι και με όλα αυτά τα πράγματα θα συνεχίσουν να φεύγουν. Mm-hmm. Δηλαδή, πράγματα θα συνεχίσουν να φεύγουν πάντα. Οπότε κάνεις αυτό και πας να το πιάσεις πριν χρειαστεί κάποιος να σου το πει. Πάνω στο flow που είπες και στη σημασία που έχει το αυτόματο τεστ, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό το οποίο εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς μπορεί να είναι, πώς χρονικά μπορείς να το οργανώσεις σωστά για να μην έχεις αδρανή χρόνο και όλα να λειτουργούν ρολόι, είναι γιατί θα χρειαστεί κάποιο back and forth. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Πάρης ή ο Αντώνης θα ετοιμάσουν ένα μεγάλο feature. Mm-hmm. Ένα μεγάλο. Οπότε αυτό θα χρειαστεί να περάσει και αυτό το δικό του QA. Πώς το κάνεις handover στο άτομο που κάνει QA και μετά στο στέλνει πίσω? Ασχολείσαι με κάτι άλλο στο ενδιάμεσο. Δεν ξέρω εκεί πώς γίνεται πια, τι ήθιστε. Σίγουρα μπορείς να ασχοληθείς στο ενδιάμεσο. Μια ιδέα που έχω δει κάποιες ομάδες να εφαρμόζουν σε τέτοιες περιπτώσεις είναι κάποιο άτομο της QA ομάδας να προσπαθήσει να γράψει κάποια σενάρια που θα τέσταρε. Ναι. Δηλαδή, έχουμε κάτι το οποίο είναι αρκετά καινούργιο, πιο μεγάλο, δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι στην καθημερινότητα, να το πω έτσι, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι λίγο πιο. Θα τύχει. Άρα λοιπόν, προσπαθούν να πάνε και να πούνε, ξέρεις τι, σε αυτό πρέπει να αντιλέξουμε σίγουρα αυτά τα 10 πράγματα. Ναι. Εγώ ως μηχανικός θα έβλεπα 2, 3, 4. Ωραία. Άρα λοιπόν, μου επεκτείνουν τη λίστα με το τι να τεστάρω. Άρα λοιπόν, με βοηθάνε όταν εγώ κάνω τον δικό μου έλεγχο να τον κάνω λίγο καλύτερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι σίγουρα εσύ μπορείς όταν το παραδώσεις να πας να πιάσεις κάτι άλλο. Σίγουρα υπάρχει παραλληλοποίηση, δεν μπορείς να περιμένεις μέχρι να τελειώσει αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά θες να μικρύνεις την πιθανότητα αυτό το πράγμα να έχει προβλήματα. Ναι. Όταν εγώ πάω να πάρω μια πιστοποίηση σαν αυτές που ανέφερες, ναι. εγώ πρέπει να πάω να φτιάξω ένα προϊόν, να το στείλω για πιστοποίηση, να πιστοποιηθεί και μετά να βγει στην αγορά. Ναι. Εγώ προφανώς δεν ξεκινάω και πηγαίνω και λέω το έφτιαξα περίπου, το πετάω και βλέπω αν θα κολλήσει στον τοίχο. Ναι. Έχω μια διαδικασία. Άρα λοιπόν, όπως εμείς, όπως μια εταιρεία η οποία θα θέλει να πάρει μια πιστοποίηση, θα κάνει καλή δουλειά πριν μπει στη διαδικασία αυτή, ώστε να μην χρειαστεί να πληρώσει ξανά και ξανά και ξανά τον έλεγχο όσες φορές χρειαστεί για να καταλήξει. Έτσι και εσύ ως προγραμματιστής, καλό είναι να κάνεις καλό έλεγχο πριν πας εκεί. Mm-hmm. Προφανώς και δεν θα κάτσεις αδρανής και θα περιμένεις να τελειώσει και το QA για να προχωρήσεις. Θα πάρεις το επόμενο κομμάτι. Απλά θες να μικρύνεις την πιθανότητα να έχεις αυτό το back and forth. Να έχεις ένα back and forth τη βδομάδα. 1 το μήνα, 2 το μήνα, 3 το μήνα. Να μην έχεις 4 τη βδομάδα. Έχω μια ιδέα. Για πες. Λοιπόν, η οποία μου ήρθε αυτή τη στιγμή τώρα. θεωρώ ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, εκτός από το automated testing, είναι και το να μπορείς πάρα πολύ εύκολα να δοκιμάσεις το τι έφτιαξε ο Αντώνης. Και τι είναι αυτό το οποίο εννοώ. Είναι αυτά τα οποία τα λέμε και εμείς review apps. Δηλαδή, ωραία, νομίζω η δική μας άποψη είναι η ίδια, δεν έχουμε staging, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εμείς ανοίγουμε το pull request, το δοκιμάζουμε, αν είναι καλό φεύγει production. Έτσι δουλεύουμε. Πιστεύω είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που εμείς κάνουμε χρησιμοποιώντας το platform SH, που για κάθε pull request σου ανοίγει και σου φτιάχνει ένα καινούριο περιβάλλον, έχει ένα μοναδικό URL που μπορείς να πας εκεί να το δοκιμάσεις. Δεν χρειάζεται να στείλεις το staging, Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι αυτό θα το κάνει ακόμα πιο χρήσιμο θα είναι να μπορείς να φορτώνεις αρχικά δεδομένα τα οποία είναι συγκεκριμένα για QA και τα οποία επικαιροποιούνται καθώς εξελίσσεται η εφαρμογή. Δηλαδή, και τι εννοώ, δηλαδή να φορτώνεις δεδομένα τα οποία έχουν μέσα τεράστιο κείμενο. Κενό κείμενο. Και καθώς βρίσκεις επόμενες περιπτώσεις οι οποίες είναι περίεργες, όχι απλά να γράφεις τα tests τα οποία το φτιάχνουν, αλλά να ενημερώνεις και τα δεδομένα τα οποία θα φορτώνεις στο κάθε περιβάλλον, έτσι ώστε το άτομο το οποίο θα μπει να κάνει QA να έχει τα απαραίτητα για να κάνει τη δουλειά του. Αυτό εντωμεταξύ μπορεί να το κάνει πολύ εύκολο και για τον ίδιο τον προγραμματιστή να κάνει 5 βασικά τεστ, ότι δουλεύει αυτό το πράγμα. Τώρα μου ήρθε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα δεδομένα είναι ίσως από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν ομάδες οι οποίες προσπαθούν να κανονικοποιήσουν τη διαδικασία όλη αυτή του ελέγχου της εφαρμογής. Κοιτάξτε, εμείς τώρα το κάνουμε με λίγο ενδιάμεσο τρόπο. Δηλαδή, εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε ένα κεντρικό περιβάλλον το οποίο ανανεώνουμε και μετά αυτό πάει και αντιγράφει τα δεδομένα σε κάθε καινούργιο περιβάλλον το οποίο ξεκινάει από εκεί. Αλλά θα μπορείς να το κάνεις με τα fixtures του Django, δηλαδή να έχεις ένα set από δεδομένα τα οποία κάθε φορά που δημιουργείται ένα καινούργιο περιβάλλον πάνε και κουμπώνουν πάνω και μπαίνουν εκεί. Άρα λοιπόν αρκετά απλό κλπ. Και αυτό το έξτρα πράγμα που έχει είναι ότι αυτό το πράγμα είναι μέσα στον κώδικα. Και άρα μπορώ και εγώ όταν ξεκινάω να κάνω ανάπτυξη μιας εφαρμογής να βάλω τα δεδομένα αυτά στο τοπικό μου περιβάλλον για να δοκιμάσω με τον ίδιο τρόπο. Δεν χρειάζεται να στείλω την εφαρμογή μου σε κάποιο staging, σε κάποιο QA, σε κάποιο review, σε κάποιο κάτι άλλο. Δηλαδή, πληρώνουμε πολλά χρήματα στο hardware το οποίο χρησιμοποιούμε για την καθημερινή μας ανάπτυξη για να πληρώνουμε έξτρα λεφτά μόνο και μόνο για να ελέγχουμε εφαρμογές. Ναι, και πλάκα-πλάκα, έχω αρχίσει να ψηλιάζομαι ότι το να τρέχει τα τεστ στον υπολογιστή σου είναι πολύ πιο γρήγορο από το να τρέχουν στο GitHub Actions, στο default. Εννοείται ότι είναι πολύ πιο γρήγορο, αλλά. Εμείς έχουμε ARM Max οι περισσότεροι. Ναι, σχεδόν όλη στην εταιρεία. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο το πιο γρήγορο. Το GitHub Action είναι εκεί πέρα για να πιστοποιήσει ότι έχουν τρέξει τα τεστ και είναι OK. Δεν είναι απαραίτητα για να πουσάρω τον κώδικα και να δω αν θα τρέξει τα τεστ. Αλλά παρόλα αυτά να μην βάλουμε pre-commit hooks να τα τρέχουν αυτόματα. Τα pre-commit hooks με βάζουν εμένα και με αναγκάζουν μια διαδικασία για το πώς εγώ θα επιλέξω να κάνω τα commits μου για τη διαδικασία τοπικά σε μένα. Στα. Φαντάσου εσύ τα τεστ σου, άμα πας και πεις ότι εγώ θέλω να τρέχω τα τεστ μου όλα στον υπολογιστή μου και τα τεστ μου αυτά παίρνουν 1 λεπτό, να πρέπει κάθε φορά που κάνω ένα commit να παίρνει 1 λεπτό. Νομίζω ένα ενδιαφέρον hook που θα μπορούσε να βάλεις θα ήταν πριν το push. Pre-push hook. Υπάρχει pre-push hook. Νομίζω κάτι υπάρχει. Πώς υπάρχει το pre-receive, νομίζω υπάρχει και. Να το δούμε. Αυτό είναι πιο ενδιαφέρον, γιατί πρακτικά όταν εγώ θέλω να δώσω τον κωδικά μου, OK, εκεί ας τα τρέξω τεστ. Ή να κάνω σε ένα pre-commit πράγματα όπως formatting, ξέρεις. Απ' την άλλη, βέβαια, να πω, επειδή αυτό μπορεί να μπλοκάρει. Όχι, άστο, τίποτα πουθενά. Γιατί μπορεί να μπλοκάρει κάποιος να κάνει push κάτι κάπου και αυτό κατ' επέκταση να κάνει κώδικα να χαθεί, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Ωραία, έστω ότι κάποιος έχει και ετοιμάσει ένα πολύ μεγάλο feature. Κάνει git push, κλείνει τον υπολογιστή. Ναι, κάνει git push, δεν τον αφήνει και μετά όπως γυρίζει με το ποδήλατο ή με τη μηχανή σπίτι πιάνει βροχή και διαλύει τον υπολογιστή. Στο backpack. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι η πιστοποίηση στο GitHub είναι απαραίτητη. Ναι, το πόσα πράγματα θα επιλέξεις να τρέξεις τοπικά, μέχρι στιγμής ακόμα είμαι υπέρμαχος του ο καθένας επιλέγει. Ναι. Το πότε και πού θέλει να τρέξει τα πράγματα. Και εγώ πόσες φορές έχω πουσάρει στο GitHub χωρίς να τρέξω τα tests, έχουν σκάσει και μετά λέω πάρτα και προφανώς μετά τα τρέχω δηλαδή τα διορθώνω, τα τρέχω στον υπολογιστή μου και μετά ξαναπουσάρω. Καθώς μεγαλώνει η πολυπλοκότητα μιας εφαρμογής και του κώδικα. Μπορείς, αν έχεις πιο περίεργα workflows, που εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να έχουμε τέτοια, μπορείς στην ουσία ο καθένας να έχει το δικό του fork. Mm-hmm. Οπότε ό,τι πουσάρει ο καθένας το δικό του fork είναι ok. Αλλά όταν ανοίξει pull request από ένα fork στο upstream, τότε είναι που πρέπει να το να περάσουν. Υπάρχει και αυτό. Να τα τρέχεις μόνο στο upstream. Έτσι κάπως νομίζω είναι σημαντικά και στο kernel. Στο kernel έχει μια λογική satellites mm-hmm. που υπάρχουν δορυφορικά, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που είναι υπεύθυνοι για διάφορα πράγματα και αυτοί, δηλαδή εσύ και εγώ δεχόμαστε commits, patches από διάφορο κόσμο και μετά εμείς αναλαμβάνουμε να τα στείλουμε upstream στο kernel. Αλλά εντάξει, αυτό έχει μια πολύ παραπάνω πολυπλοκότητα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι τυπικός τρόπος. Όχι, δεν είναι σίγουρα. Μάλλον είναι και μοναδικός, δεν τον έχω ξανακούσει αυτόν. Πάντως, ναι, πρέπει αυτό το οποίο θα στείλεις να δουλεύει και να έχει κάποιες βασικές περιπτώσεις να τις έχεις καλύψει. Αυτό. Στις γενικές γραμμές νομίζω το σημαντικό, δηλαδή αν μπορούμε κάπως έτσι να το συνοψίσουμε με έναν τρόπο, είναι ότι θα πρέπει η ευθύνη του προγραμματιστή είναι να στείλει κώδικα ο οποίος λειτουργεί σε ένα σημείο. Πιθανώς να μην μπορεί να γνωρίζει όλη τη λογική μιας εφαρμογής, άρα γι' αυτό χρειάζεται και μια δεύτερη ομάδα και για ένα δεύτερο μάτι και για μια δεύτερη προσέγγιση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Αλλά δεν σημαίνει το ότι πήραμε QA, θα σταματήσω να γράφω tests. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο μεγάλο. Δεν ξέρω, εμένα με έχει χτυπήσει πολύ αυτό. Όχι, συμφωνώ απολύτως. Ελέγχουμε ότι αυτό το πράγμα δουλεύει. Το πιο απλό. Ναι. Τέλεια. Πω. Κλείνουμε τέταρτη σεζόν. Ήρθε η τέταρτη σεζόν, η λήξη. Ναι. Καταπληκτικά. Πολύ ωραία. Μπήκε και Ιούλιος πλέον. Ναι. Οπότε, τώρα δεν είναι, αλλά όταν θα βγει το επεισόδιο θα είναι. Δεν έχουμε ξαναβγάλει επεισόδιο Ιούλιο, νομίζω. Όχι, έχει πάει πολύ πίσω αυτή η σεζόν. Όχι. Αυτή η σεζόν πήγε πίσω γιατί θέλαμε να στήσουμε έτσι εδώ τα πράγματα. Ναι, ήμασταν λίγο αναβλητικοί. Δεν πειράζει. Του χρόνου νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Έχουμε τα πάντα. Πλέον, νομίζω του χρόνου δεν θα έχουμε αλλαγές σημαντικές, τουλάχιστον στη δομή του στούντιο. Ναι. Άντε να αλλάξουμε καμιά λάμπα που τώρα εδώ και κοίταζα έχει καεί μία. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Τέλεια. Έχεις και καμιά πρόταση μήπως? Κοίταξε, ήθελα να προτείνω τίποτα καλοκαιρινό τώρα έτσι που έρχεται ο καιρός. Για πες εσύ, γιατί πρέπει να το σκεφτώ λίγο. Δεν είχα τίποτα, είχα μπλοκάρει full. Αλλά μου έδωσε φοβερή ιδέα θα προτείνω την παραλία που πήγαμε για κάμπινγκ πέρσι. Αυτό ήμουν έτοιμο και λέω να το κάνουμε. Μπράβο, έλα έτσι. Για πρώτη. Ωραία, στο πήρα. Η οποία. Κόλλησε, ποιο είναι το όνομα τώρα, δεν θυμάμαι. Λιμνιώνας στην Εύβοια. Ναι. Είναι κεντρική Εύβοια περίπου, ας πούμε. Ναι. Τη μεριά του Αιγαίου, θεωρείται από εκεί. Ναι, γιατί βλέπαμε τον ήλιο. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τότε... Πολύ ωραία, είχαμε περάσει. Πολύ ωραία. Οπότε εγώ θα προτείνω την παραλία που πήγαμε την προηγούμενη φορά να το παίξω έτσι, που είναι η Δραγονέρα στο Αγγίστρι. Ωραία. Και φέτος δεν λέμε που πάμε. Ακόμα. Όχι, φέτος θα αποφασιστεί γιατί είναι το ετήσιο πλέον κάμπινγκ μια μισή ημέρα. Το planning camping. Που πάμε για planning γιατί τέτοιο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που ήρθε στο πέρας αυτή η σεζόν. Ναι, και εγώ. Ανυπομονώ τώρα να πάρουμε λίγο χρόνο, να χαλαρώσουμε. Μπράβο. Και μπορεί να έχουμε και ωραία πράγματα να ξεκινήσουμε την επόμενη σεζόν. Ναι. Καινούριο προτζεκτάκι θα έρθει. Για να δούμε. Έτσι, να αφήσω ένα teaser και να το κλείσουμε. Έγινε. Καλό καλοκαίρι.